Δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον νέο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, τον κύριο Ειρηναίο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Καλησπέρα την ευχή σας. Όλοι μας χαίρομαι που σας ακούω και μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους μας. Ο λόγος που ζητήσαμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί σας είναι ο ερχομός σας ουσιαστικά και η ανάληψη της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας με την τελετή εθρόνησης, την υποδοχή αλλά και την τελετή εθρόνησης που θα γίνει το μεσημέρι της Κυριακής στις 3. Θέλω να ρωτήσω, ξεκινώντας την κουβέντα μας, τα πρώτα συναισθήματα με αυτήν τη διαδικασία και αυτό που καλείστε να σηκώσετε ως βάρος στο νέο διακονικό σας έργο. Ναι, τα συναισθήματα όπως καταλαβαίνετε είναι έντονα και δυνατά. Συναισθήματα από τη μία, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω από την Αλεξανδρούπολη, αποχωρισμού από τους συνεργάτες, τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, τους συμπατριώτες μου και συμμαθητές μου και πάνω απ' όλα από τον επίσκοπό μου που υπηρέτησα πολλά χρόνια. Και δεύτερον είναι η αγωνία της πνευματικής ευθύνης που μέσω της αρχιεροσύνης αναλαμβάνω από την Κυριακή το μεσημέρι πλέον στην επαρχία για την οποία με εξέλεξε η Εκκλησία της Ελλάδος και είναι η όμορφη επαρχία της Φλωρίνης, των Πρεσπών και της Εορδέας. Είναι ένας δρόμος πνευματικά δύσκολος αλλά συγχρόνως και ευχάριστος. Έχω όμως δύο έτσι μεγάλες ευλογίες που μου δίνουν την δυνατότητα να αντλώ χαρά και ελπίδα, που πρώτον είναι η παρουσία του γέροντα Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυρίου Θεοκλήτου, ενός ανθρώπου αγάπης και ταπείνωσης που θα είναι δίπλα μου και το γνωρίζω αυτό, και δεύτερον όλων των κληρικών, των μοναχών αλλά και των χριστιανών που είναι άνθρωποι ευγενείς και καλλιεργημένοι πνευματικά. Φαντάζομαι, μάλλον γνωρίζω για να είμαι πιο ακριβής, ότι γνωρίζετε την Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Μάλιστα, στο παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα την είχατε επισκεφτεί και μιλήσατε και σε ακολουθίες. Γνωρίζω, ενημερώνομαι συνεχώς από τους ανθρώπους εκεί, από τον τηρητή, τον Μητροπολίτη Γρεβενών, από τους πατέρες που έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί βλέπω ανθρώπους και επειδή έχω επισκεφτεί, όπως είπατε, γνωρίζω ότι πηγαίνω σε μία επαρχία που είναι καλλιεργημένη πνευματικά και που έχει, επειδή και εγώ προέρχομαι από ακριτική περιοχή, έχει μέσα τις αρχές και τις αξίες της αγάπης στην πατρίδα και του γενικότερα του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Οπότε αυτό με κάνει πιο οικείο. Και το λέω με την έννοια ότι έρχομαι από έναν άλλο τόπο. Αλλά νιώθω αυτή την οικειότητα και την αγάπη των ανθρώπων λόγω όλων αυτών των γνωρισμάτων και των ψυχών πάνω απ' όλα των ανθρώπων αλλά και της περιοχής γεωγραφικά. Το νεαρό της ηλικίας σας, επιτρέψτε μου τον όρο, είστε μόλις 49 ετών, σας δίνει ίσως και την δύναμη γιατί έχετε πολύ δρόμο και πολύ τρέξιμο θα έλεγα στην καθημερινή. Με την έννοια ότι και ο προκάτοχός σας, γέροντας Σιμών Θεόκλητος, μας, ο πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, συχνά στα κηρύγματα έλεγε ότι έχουμε έλλειψη ιερέων, έχουμε εκκλησιές που η καμπάνα τους δεν χτυπά, που σημαίνει ότι έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Έχω και είμαι διάθεση να εργαστώ, να συνεργαστώ, και να δώσω την ψυχή μου και τη ζωή μου για τον τόπο για τον οποίο με στέλνει η Εκκλησία και πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους. Οπότε θα προσπαθήσω με όσες δυνάμεις έχω να καλύψω οτιδήποτε σε κενό, έτσι με την, πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων, να βρούμε και ανθρώπους και νέους και ικανούς και όπως ορίζει η Εκκλησία και θέλουμε να είναι, για να καλύψουμε μέχρι και το πιο μικρό χωριό. Υπάρχουν οι δυσκολίες πλέον που προέρχονται από τη σχέση μας με την πολιτεία και το κράτος μας και έχει να κάνει με τη μισθοδοσία, αλλά θεωρώ
ότι είναι ένα φαινόμενο η λειψανδρία γενικότερο και στον χώρο της Εκκλησίας εννοώ και στις θέσεις των κληρικών, αλλά επειδή η περιοχή μας είναι ευαίσθητη και έχουμε ανθρώπους έτσι με δύναμη και με ζέση στην ψυχή τους, θεωρώ ότι θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Ξέρω και μαθαίνω δημοσιογραφικά τα μηνύματα από την Αλεξανδρούπολη ότι είχατε υπό την προστασία σας, δεν είναι δόκιμος όρος, το γυροκομείο της περιοχής στην Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και θα έχετε και ένα αντίστοιχο στην πόλη της Φλόρινας, αλλά και σε αυτόν τον τομέα νομίζω ότι είστε γνώστης. Δόξα τω Θεώ, έχω από πολύ μικρός ήμουν υπεύθυνος, δηλαδή σχεδόν 28 χρόνια τώρα, σε δύο μεγάλα ιδρύματα του Αγίου Κυπριανού. Είναι ένα ίδρυμα Χρονίας Πασχόντων πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Για να καταλάβετε, έχει 130 ασθενείς και 75 ανθρώπους προσωπικό, αλλά και στο γεροκομείο με 100 ασθενείς και με 60 ανθρώπους προσωπικό και με υψηλή παροχή ιατρικών υπηρεσιών και πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια στους ανθρώπους. Οπότε, εάν τέτοιες δομές υπάρχουν, όπως είπατε χαρακτηριστικά, θεωρώ ότι με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων και των φορέων και των υπηρεσιών μπορούμε και να τις βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τη δυνατότητα των κλινών, εάν όμως βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, και ενώ μέσω των υπηρεσιών κυρίως. Και με τη στήριξη των ανθρώπων, ο πληθυσμός μας γυράσκει συνέχεια, έτσι, ακόμη και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε τέτοιες δομές δυστυχώς είναι η ανάγκη του μέλλοντος. Το δυστυχώς πάει στο ότι γεράσκουμε. Αλήθεια είναι, γεράσκουμε και ρημώνει και η ελληνική ύπαιθρος. Βέβαια, εντοπίσαμε κι εμείς εδώ πολλά χρόνια, γι' αυτό το λέω. Αλλά οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την ασφάλεια, να έχουν το σεβασμό μας, την αγάπη μας και κυρίως αξιοπρεπή τα τελευταία τους χρόνια. Όπλο και αντίδοτο, έτσι, και επιχείρημα και δύναμη είναι και τα οικονομικά. Άρα επιβάλλεται και η αξιοποίηση ακόμα και εκκλησιαστικής περιουσίας. Επιβάλλεται ενδεχομένως να δουλέψετε σε τομείς που θα φέρουν έσοδα για να στηριχτούν όλα αυτά τα ιδρύματα. Επιβάλλονται πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Τα χρόνια που απλώναμε το χέρι στα Υπουργεία τελείωσαν. Τα χρόνια που τα παγκάρια μας ήταν εύπορα τελείωσαν. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται όπως όλοι μας. Οπότε πρέπει εμείς ως Εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη και άλλες Μητροπόλεις που εφαρμόζουν, πρέπει να βρούμε τρόπους εσόδων, πρώτον για να είμαστε αυτόνομοι και δεύτερον και κυριότερον για να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό σας υπόσχομαι να γίνει η προτεραιότητά μου μαζί με τα παιδιά, με τους νέους ανθρώπους. Και οι περικαλείς να είναι να γίνουν ακόμα περισσότεροι όταν θα έχουν αυτή τη δύναμη και να είναι ακόμα... Μακάρι να γίνουν. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουμε πολύ όμορφους και μεγάλους ναούς και οι ιερείς μας τους φροντίζουν πάρα πολύ καλά και οι χριστιανοί, αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μακάρι. Σαφώς. Πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μιλήσετε, θέλω διαδικαστικά, στις 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί η υποδοχή σας στην Φλόρινα και στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Νωρίτερα θα περάσετε για λίγα λεπτά από την μεγαλύτερη σε δύναμη αλλά και μεγάλη περιοχή, την Εορδαία, την πόλη της Πτολεμαΐδας. Εκεί θα κάνετε μια λιγόλεπτη στάση. Μάλιστα, έτσι με έχουν ενημερώσει και έτσι ορίζεται. Δηλαδή, εγώ θα ξεκινήσω από την Κοζάνη όπου θα διανυκτερέψω το Σάββατο το βράδυ και από εκεί θα ξεκινήσουμε την ώρα που έχουν ορίσει το μεσημεράκι με μία στάση πρώτα στα όρια της Πτολεμαΐδος και στις Μητροπόλεως θεωρώ. Οπότε από εκεί θα πρέπει στις 3 να είμαι στην πλατεία της Φλόρινας που θα γίνει η υποδοχή από τον Σεβασμιότατο Τοποτηρητή και το Δήμαρχο της Φλόρινας όπως ορίζει η τάξη και πεζοί όλοι μαζί θα πάμε στο Μητροπολιτικό Ναό
για την ακολουθία της δοξολογίας και της ενθρονήσεως και της ομιλίας γενικότερα. Λόγω του ότι θα υπάρχουν, θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος, θα είναι αρχιερείς και επίσημοι, δεν θα μπορώ να δω τον κόσμο εκείνη την ημέρα, να τους χαιρετήσω. Το μάθαμε ότι θα λειτουργήσετε την επομένη, τη Δευτέρα. Οπότε ακριβώς την Δευτέρα το πρωί στον Άγιο Παντελεήμονα η Θεία Λειτουργία, και έπειτα θα ευχηθώ, θα γνωρίσω και θα αρχίσω έτσι την, θα έλεγα, την πορεία μου με πρώτη τη Θεία Λειτουργία, γνωρίζοντας τους ιερείς και τους χριστιανούς, τους οποίους θέλω να υπηρετήσω μέχρι το θάνατό μου. Καλώς να ορίσετε, σεβασμιότατε, άξιος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ.